Καλώς ήρθατε στο ανανεωμένο ρεμπέτικο φόρουμ. Στο μικρό screencast αυτό θα παρακολουθήσετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα blog, μια νέα εφαρμογή στο ρεμπέτικο φόρουμ. Ταυτόχρονα θα παρακολουθήσετε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε να γράφετε άρθρα στο blog σας. Για να πάμε στα blogs, πατάμε τη λέξη blogs στην πάρα πλοήγησης. Η σελίδα που μας εμφανίζεται περιέχει μια ανακοίνωση σημαντική που πρέπει κάθε μέλος να τη διαβάσει πρώτα πριν γράψει στο blog του. Κάθε μέλος μπορεί να ανοίξει το προσωπικό του blog στο ρεπετικό Forum έχοντας υπόψη του τους παρακάτω κανόνες σε αντίθετη περίπτωση το blog δυστυχώ θα απενεργοποιείται. Στο Rebetiko Forum δεν θέλουμε blogs με θεματολογία τελείως άσχετη με το Rebetiko Forum Blogs που λειτουργούν ως μέσο αντιπαράθεσης με άλλα μέλη ή websites. Blogs που συγκεντρώνουν συνδέσμους προς αρχαία για κατέβασμα τα οποία προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Blogs που εμφανίζουν περιεχόμενο ή συγκεντρώνουν συνδέσμους προς πορνογραφικό υλικό, ρατσιστική και φασιστική θεματολογία. Αφού διαβάσουμε τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, πηγαίνουμε να δημιουργήσουμε το blog μας. Πατάμε «Ρυθμίσεις blog» στη σελίδα που εμφανίζεται έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε τον τίτλο του blog μας και μία μικρή περιγραφή καθώς και να ρυθμίσουμε, να κάνουμε ρυθμίσεις που επιτρέπει το συγκεκριμένο σύστημα να γίνουν στα blogs. Πηγαίνουμε κάτω-κάτω στη συνέχεια και πατάμε υποβολή. Στη συνέχεια, είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε το άρθρο μας. Πηγαίνουμε το blog μου. Εδώ βλέπουμε την περιγραφή του blog που έχουμε δώσει καθώς και τον τίτλο του. Και μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο άρθρο στο blog μας. Στη νέα σελίδα που εμφανίζεται βλέπουμε τον τίτλο του άρθρου που πρέπει να δώσουμε, τον χώρο στον οποίο θα γράψουμε το άρθρο μας, και κάποιες επιλογές, οι οποίες είναι αναγκαίες, να βάλουμε ετικέτες ώστε να μπορεί κάθε μέλος με μια απλή αναζήτηση να βρίσκει το άρθρο μας, να επιτρέπεται ή όχι προσθήκη σχολείων από διάφορους χρήστες, στο συγκεκριμένο άρθρο, να γίνεται συντονισμός των σχολείων, εφόσον βέβαια ε, έχουμε επιτρέψει να υπάρχουν σχόλια, να γίνεται συντονισμός των σχολείων πριν τη δημοσίευση. Όπως επίσης μπορούμε να πατήσουμε Publish On και το άρθρο μας να δημοσιευθεί σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτή που το δημιουργήσαμε ή έχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνουμε ή όχι email για το blog μας ποιος δηλαδή μέλος πιο μέλος παρακολουθεί το δικό μας blog. Στη συνέχεια πατάμε δημοσίευση και το άρθρο μας έχει δημοσιευτεί. Καλές δημοσιεύσεις.